Παιδιά καλημέρα, είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα ή καλησπέρα, ανάλογα από ό,τι βλέπετε το βίντεο. Πάτα το like για να ανέβει ακόμα περισσότερο το βίντεο στον αλγόριθμο, για να το δουν περισσότερα παιδιά, για να διευρύνουμε τη γνώση, να διευρύνουμε την αγάπη, να διευρύνουμε την πληροφορία και το subscribe. Επίσης ανεβάζω κάθε μέρα βιντεάκια. Κοινοποίησε το βίντεο και μη σε νοιάζει τι θα πούνε οι άλλοι. Κοινοποίησε για να μάθουν οι άνθρωποι αυτά τα οποία ξέρεις και εσύ, για να φτιάξουν τη ζωή τους. Και κάθε μέρα μιλάμε για υλοποίηση, μιλάμε για δημιουργία, μιλάμε για το πώς μπορούμε να φτιάξουμε τη συναισθηματική μας κατάσταση. Εμείς μπορούμε να τα δημιουργήσουμε όλα. Οι έχοντες θα λάβουν. Γιατί για να λάβεις χρειάζεται να έχεις. Για να λάβεις χρειάζεται να είσαι. Χρειάζεται να είσαι αυτήν εδώ τη στιγμή. Αυτοί που δεν έχουν, δεν θα λάβουν. Και εννοώ ότι αυτοί οι οποίοι είναι σε συναισθηματική έλλειψη δεν θα λάβουν. Γιατί δεν είναι. Χρειάζεται να είσαι, το μέσα σου, τι είναι. Στη ζωή δεν παίρνεις αυτό που θες, αλλά παίρνεις αυτό που είσαι. Πάντα. Να το γνωρίζεις αυτό. Και μέσα από τα παραδείγματα της ζωής θα καταλάβεις ότι παίρνεις αυτό που είσαι. Μέσα από τη συναισθηματική σου κατάσταση και από τη δόνησή σου θα καταλάβεις ότι η ζωή θα στα φέρνει από μόνη της, γιατί εσύ θα τα έχεις μαγνητήσει. Θα τα έχεις προσελκύσει. Ελκύεις αυτό που είσαι. Και παίρνω πάρα πολλά μηνύματα από πάρα πολλά παιδιά τα οποία θέλουν να φτιάξουν τη ζωή τους. Το κύριο κομμάτι είναι το κομμάτι των σχέσεων. Έχω παρατηρήσει ότι εκεί είναι η μεγαλύτερη δυσκολία. Αλλά τελικά παιδιά, ωραία, χωρίζω, θέλω να κάνω επανασύνδεση, τα ξαναβρίσκω, πετυχαίνει η επανασύνδεση, τα πάμε καλά, ξαναχωρίζουμε, τα ξαναβρίσκουμε, πάμε στην επόμενη σχέση. Αλλά πού είναι αυτή η εσωτερική δουλειά που χρειάζεται να κάνω? Χρειάζεται να είμαι για να δημιουργήσω. Χρειάζεται να είμαι για να φτιάξω μια ωραία σχέση. Χρειάζεται να ξέρω τον εαυτό μου για να φτιάξω μια ωραία σχέση. Χρειάζεται να ξέρω τα χαρακτηριστικά μου, την προσωπικότητά μου. Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν έχουν καν αυτογνωσία. Γνώρισε πρώτα τον εαυτό σου. Απέκτησε αυτογνωσία με σένα, με τον ίδιο σου τον εαυτό. Και μετά άρχισε να ψάχνεις ένα σύντροφο. Όταν εσύ ο ίδιος δεν γνωρίζεις τον εαυτό σου, πώς περιμένεις ότι ο σύντροφος ο οποίος θα έρθει, που θα φτιάξεις, που θα δημιουργήσεις, θα είναι σε ένα καλό επίπεδο? Όταν δεν σε γνωρίζεις, όταν δεν σε ξέρεις, όταν εσύ είσαι σε ένα χαμηλό επίπεδο, πώς πρόκειται να φτιάξεις τη ζωή σου? Όταν εσύ είσαι σε συναισθηματική έλλειψη, όταν εσύ ντρέπεσαι να μιλήσεις, φοβάσαι να πας στο γραφείο, φοβάσαι να κυνηγήσεις τη δουλειά, φοβάσαι να κυνηγήσεις τα οικονομικά, φοβάσαι να ρισκάρεις, πώς πρόκειται να έρθουν τα οικονομικά σε σένα? Γίνεται αυτό? Σας αγαπάω, είστε καταπληκτικοί. Ο λόγος που φτιάχνω τα βιντεάκια είναι για να βοηθάω τους ανθρώπους να διευρύνουν τη συνειδητότητά τους. Είναι για τη διεύρυνση της συνειδητότητας στον πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση της συνειδητότητας στους ανθρώπους στον πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση της αγάπης στον πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση της αγάπης στην ανθρωπότητα. Τη διεύρυνση της αγάπης μέσα σε μένα και μετά και στους υπόλοιπους ανθρώπους. Έχει καταπληκτική συνεφιασμένη ημέρα, αλλά ο ήλιος είναι μέσα σου και ακτινοβολεί. Φτιάξε εσύ την ημέρα σου. Φτιάξε εσύ τον ήλιο σου, ενεργοποίησε εσύ τον ήλιο σου μέσα σου και ας μην τον βλέπεις τον ήλιο εκεί έξω. Ο ήλιος πάντα είναι μέσα σου. Πώς είναι ο ήλιος εδώ στο ηλιακό μας σύστημα? Εκεί είναι, εκεί και φωτίζει. Δεν σταματάει να εκπέμπει. Δεν έχει σημασία που έχει συννεφιά. Ο ήλιος φωτίζει. Δεν έχει σημασία που έχει συννεφιά εκεί έξω. Εσύ φωτίζεις. Εσύ παίρνεις την απόφαση αν θα φωτίσεις ή αν θα μείνεις εγκλωβισμένος στο μαύρο. Τα πάντα είναι επιλογή. Και τελικά μιλούσαμε ένα προχθές με ένα παιδί και λέω, πώς σε αγαπάς? Με αγαπά όλοι, μου λέει. Πώς, λέω, γίνεται αυτό, πώς? Για πες μου. Θέλω, μου λέει, να πιστεύω ότι με αγαπάω. Α, θες να πιστεύεις, λέω. Τι κάνεις για να σε αγαπάς? Κοιτάξτε πόσο μεγάλη διαφορά έχει. Τι κάνεις ουσιαστικά για να σε αγαπάς? Πώς το εκδηλώνεις αυτό στην καθημερινότητά σου? Φτιάξε τη ζωή σου μέσα από τις δραστηριότητες, μέσα από τις σκέψεις σου, μέσα από το συναίσθημά σου για να πεις ότι ναι, με αγαπάω. Και θα δώσω σε λίγο κάποιες δηλώσεις τις οποίες θα ανταποκρίνονται στην αγάπη. Θα ανταποκρίνονται στην αυθονία. Θα ανταποκρίνονται στην οικονομική ευημερία την οποία θέλεις να χτίσεις. Αλλά χρειάζεται να τις βάλεις αυτές τις δηλώσεις μέσα στην καθημερινότητά σου. Όπως χρειάζεται να δηλώνεις καθημερινά ότι σε αγαπάς. Χρειάζεται να δηλώνεις καθημερινά ότι σε αγαπάς και να, με πράξεις να δείχνεις ότι σε αγαπάς. Με πράξεις να δείχνεις καθημερινά στον εαυτό σου ότι τον νοιάζεσαι, ότι είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος. Ο πιο σημαντικός άνθρωπος είσαι εσύ. Δεν είναι κανένας άλλος εκεί
εκεί έξω. Γιατί όταν θα γίνεις εσύ ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή σου, τότε θα μπορείς να αποκτήσεις και ένα σημαντικό άνθρωπο στη ζωή σου. Θα μπορέσει να έρθει ένα σημαντικός άνθρωπος στη ζωή σου. Τότε θα μπορείς να αποκτήσεις και σημαντική οικονομική ευημερία στη ζωή σου. Όταν θα είσαι εσύ ο πιο σημαντικός άνθρωπος. Θα είσαι εσύ η μεγαλύτερη αυθονία. Και όχι όλα τα πάντα εκεί έξω να είναι η μεγαλύτερη αυθονία. Εσύ χρειάζεται να είσαι αυτός που θα σε προσέχει καθημερινά. Που θα σου κάνεις αυτό το τάντεμα. Αυτό, ο γονέας του ίδιου σου του εαυτού. Να σε προσέχεις και καθημερινά να σε ανεβάζεις. Και μου έλεγε ένα παιδί προχθές ότι, ξέρεις τι Γιώργο, δυσκολεύομαι να ξεπεράσω την προηγούμενη μου σχέση. Δυσκολεύομαι να φύγω από αυτό το... Έχει χωρίσει το παιδί. Να φύγω από αυτήν εδώ την τοξικότητα. Είμαι μονικός. Έχεις δημιουργήσει εσύ ο ίδιος αιμονή στον εαυτό σου. Έχεις δημιουργήσει εσύ ο ίδιος αυτόν τον συναισθηματικό εθισμό. Φύγε από αυτόν τον συναισθηματικό εθισμό. Άλλαξε τη δήλωση την οποία καθημερινά λες στη ζωή σου. Άλλαξε και βάλε το αξίζω, ότι ξέρεις τι όμως. Δεν αξίζεις τελικά. Γιατί εσύ ο ίδιος δηλώνεις ότι δεν αξίζεις όταν είσαι κολλημένος σε αυτή τη σχέση η οποία πέρασε. Εσύ ο ίδιος δηλώνεις ότι δεν αξίζεις όταν είσαι κολλημένος σε αυτή την εργασία την οποία κάνεις. Η οποία βλέπεις ότι δεν έχει να σου προσφέρει κάτι. Βλέπεις ότι δεν σου προσφέρει κάτι αρχικά στην ψυχολογία σου. Βλέπεις ότι δεν πας μπροστά με την καριέρα σου γιατί εσύ ο ίδιος δεν έχεις δώσει αξία στον ίδιο στον εαυτό. Δεν σέβεσαι εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου. Άρχισε να σε σέβεσαι, άρχισε να σε αγαπάς, άρχισε να σε λατρεύεις, άρχισε να σε προσέχεις. Άρχισε καθημερινά να δίνεις αξία στο σώμα σου. Προσέχεις το σώμα σου, προσέχεις τη διατροφή σου, προσέχεις την οικονομική σου κατάσταση. Τα λέω λίγο γιατί τα σκέφτομαι και εγώ ίδιος για μένα και θέλω και εσείς να τα σκεφτείτε για εσάς. Άλλαξε τις δηλώσεις σου από το πρωί. Και τότε οι δηλώσεις σου είναι αυτές που θα μετοσυρθούν σε πραγματικότητα. Γιατί θα αρχίσουν να ενεργοποιούνται μέσα σου. Και όπως έχω πει, πάρα πολύ σημαντικό είναι, εκτός ότι χρειάζεται να προσεύχεσαι, ο τρόπος με τον οποίο δηλώνεις, ο τρόπος ο οποίος φτιάχνεις τις δηλώσεις σου καθημερινά, affirmations, έτσι, your affirmations, είναι και ο τρόπος με τον οποίο χρειάζεται να διαμορφώσεις και την συναισθηματική σου κατάσταση, την τονική σου κατάσταση. Το έλεγα και σε ένα βίντεο εχθές αυτό. Μπείτε να το δείτε το βίντεο. Νόμος της έλξης, κβαντική δημιουργία. Γιατί τα πάντα τα δημιουργείς εδώ, αυτήν εδώ τη στιγμή. Αλλά πρέπει να γίνεις στο εξωτερικό, να παρατηρήσεις την εξωτερική κατάσταση. Να παρατηρήσεις την εσωτερική κατάσταση. Και από αυτή την εσωτερική, από αυτή την εξωτερική κατάσταση, μετά να αρχίσεις να εξελίσσεσαι. Να μην εμπλέκεσαι με αυτή την εσωτερική και με αυτή την εξωτερική κατάσταση. Γιατί όταν εμπλέκεσαι με την εσωτερική κατάσταση, η οποία είναι το υποσυνείδητο, το υποκείμενο, εσύ είσαι το αντικείμενο και αυτό είναι το υποκείμενο, ωραία, το υποσυνείδητό σου. Ουσιαστικά δεν παρατηρείς, αλλά εμπλέκεσαι μέσα σε αυτήν την κατάσταση στην οποία συμβαίνει τώρα. Όταν δεν παρατηρείς τις εξωτερικές καταστάσεις και εμπλέκεσαι στις εξωτερικές καταστάσεις, είναι διότι πυροδοτείς αυτά τα προγράμματα. Πυροδοτείς αυτές τους προγραμματισμούς σου, οι οποίοι υπάρχουν μέσα στο υποσυνείδητό σου. Άκου τώρα τι θα κάνεις για να δηλώνεις, για να έρχονται τα πράγματα, για να έρχονται οι καταστάσεις, για να δημιουργείς. Αυτό θα ξεκινήσεις να το δηλώνεις για ένα μήνα. Κάθε μέρα, πρωί και βράδυ. Για 5-10 λεπτά μπροστά στον καθρέφτη ή και έξω στη φύση. Είμαι ευγνώμων σύμπαν μου που δημιουργώ καθημερινά τη δική μου εσωτερική πραγματικότητα και τη δική μου εξωτερική πραγματικότητα έτσι όπως μου αξίζει. Είμαι ευγνώμων σύμπαν. Σε ευχαριστώ σύμπαν μου που με ακούς καθημερινά. Είμαι ευγνώμων σύμπαν μου. Σε ευχαριστώ σύμπαν μου που με ακούς καθημερινά. Είμαι ευγνώμων σύμπαν μου. Είμαι ευγνώμων σύμπαν μου που καθημερινά πραγματοποιείς τις επιθυμίες μου. Είμαι ευγνώμων σύμπαν. Είμαι ευγνώμων σύμπαν μου που καθημερινά ικανοποιείς, ενεργοποιείς τις οικονομικές μου απαιτήσεις. Σε αγαπάω, είμαι ευγνώμων σύμπαν. Αυτές οι δηλώσεις είναι πάρα πολύ δυνατές. Είναι πάρα πολύ, έχουν πάρα πολύ υψηλή συναισθηματική κατάσταση, υψηλή δονητική κατάσταση, υψηλή νοητική κατάσταση. Είναι ένας προγραμματισμός που κάνεις το υποσυνείδητό σου. Αλλά χρειάζεται να βάλεις και το συναισθημά σου μαζί, να το ενεργοποιήσεις το συναισθημά σου. Και μετά από λίγες μέρες θα δεις πως όλα αυτά θα ενεργοποιούνται, όλα αυτά θα υλοποιούνται. Αν θέλεις να το δυναμώσεις, πήγαινε και κάτω μπροστά στον καθρέφτη. Πήγαινε και ενεργοποίησε ουσιαστικά αυτή την αγάπη που έχεις για σένα. Γιατί θα σε κοιτάς. Και θα αρχίσεις να χαμογελάς, θα αρχίσεις να σ' αρέσεις ακόμα πιο πολύ. Στην αρχή ίσως να είναι λίγο δύσκολο στον καθρέφτη και να υπάρξει
να είσαι αντιμέτωπος ουσιαστικά με τον εαυτό σου, αλλά μετά από λίγες μέρες, μετά από λίγο καιρό, θα δεις πως θα αρχίσει αυτό να ομορφαίνει, πως αρχίζει αυτό να το αποδέχεσαι αυτό στο κομμάτι. Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν αποδεχόμαστε ουσιαστικά τον ίδιο μας τον εαυτό. Δεν αποδεχόμαστε ότι είμαστε αυθονία, ότι είμαστε αγάπη, ότι είμαστε χαρά, ότι είμαστε ομορφιά. Γιατί είμαστε όλα αυτά τα πράγματα. Απλά τα ξεχάσαμε στην πορεία μας. Μπήκαν καινούργια προγράμματα, μας τα φέρανε και δημιουργήθηκαν καινούργιοι προγραμματισμοί, καινούργια προγράμματα. Είμαι ευγνώμων σύμπαν μου καθημερινά στη ζωή μου, που δημιουργώ τη ζωή μου έτσι όπως μου αξίζει. Είμαι ευγνώμων σύμπαν μου. Είμαι ευγνώμων σύμπαν μου διότι σέβομαι τον εαυτό μου καθημερινά. Σέβομαι. Είμαι ό,τι καλύτερο και καθημερινά δημιουργώ τη ζωή μου έτσι όπως μου αξίζει. Είμαι ευγνώμων σύμπαν. Άρχισε να δηλώνεις. Άρχισε να αποκτάς αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση και να σε σέβεσαι. Δημιουργείς έτσι έναν αυτοσεβασμό. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα για να δημιουργήσεις τη ζωή σου έτσι όπως θες. Για να πατάς δυνατά στα πόδια σου και να φτιάχνεις τη ζωή σου καθημερινά. Like στο βίντεο για να ανέβει ακόμα περισσότερο το βίντεο στον αλγόριθμο, παιδιά. Και subscribe. Κοινοποιήστε το βίντεο επίσης. Σχολιάστε κάτω από το βίντεο την αγάπη σας, την καλησπέρα σας, οτιδήποτε θέλετε. Σχολιάστε κάτω από το βίντεο αυτές τις δηλώσεις τις οποίες είπαμε. Είμαι ευγνώμων σύμπαν μου καθημερινά που δημιουργώ τη ζωή μου έτσι όπως μου αξίζει. Είμαι ευγνώμων σύμπαν μου. Σχολιάστε κάτω από το βίντεο. Προγραμματισμός υποσυνείδητου είναι κι αυτός. Όλα είναι προγραμματισμός υποσυνείδητου, παιδιά. Τα πάντα. Είτε θα το καταλάβουμε, είτε δεν θα το καταλάβουμε. Είτε θα είμαστε συνειδητοί και θα δημιουργούμε, είτε θα μείνουμε σε αυτό το επίπεδο που, το οποίο βρισκόμαστε τώρα. Ο καθένας στο δικό του επίπεδο, όλα καλά. It's okay. Conscious coaching, καθοδήγηση συνειδητότητας, ελάτε να εργαστούμε μαζί. Προσέλκυση ιδανικού συντρόφου για να φτιάξετε τη σχέση σας με τον σύντροφό σας, για να κάνετε επανασύνδεση σχέσεων, για να φτιάξετε τη σχέση σας με τον εαυτό σας. Απώλεια βάρους, διακοπή καρκινίσματος, αθλητικές επιδόσεις, κρίσεις, άγχος, υπάρχουν τεχνικές, διαλογισμοί, διάφορα πράγματα για τα οποία μπορούμε να βάλουμε για να φτιάξουμε τη ζωή που ονειρευόμαστε, για να φτιάξουμε τη ζωή που μας αξίζει. Θα με βρείτε στο Facebook George Condis. Θα με βρείτε στο Instagram George Condis κάτω παύλα coach. Θα με βρείτε στο Facebook ξανά, ομάδα συνειδησιακής εξέλιξης George Condis στο Facebook. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλες τις πλατφόρμες για να τα πούμε, για να επικοινωνήσουμε. Στο TikTok επίσης George Condis κάτω παύλα coach. Like and subscribe στο κανάλι μου στο YouTube. Ανεβάζω κάθε μέρα βιντεάκια, ένα στις 6 το απόγευμα και ένα στις 10 το βράδυ, τα οποία περιέχουν πάρα πολύ γνώση, πάρα πολύ πληροφορία. Θα δείτε πώς θα αλλάξει η ζωή σας με την πληροφορία. Θα δείτε όταν θα βάλετε αυτά τα πραγματάκια τα οποία λέμε στην καθημερινότητά σας, πόσο όμορφα θα είστε. Πώς θα ξυπνάτε ωραία, πώς θα κοιμάστε ωραία. Χθες έδωσα σε αυτό το βίντεο νόμο της έλξης κβαντική δυναμική, κβαντική δημιουργία. Έδωσα μία σειρά. Πώς μπορείς να κοιμάσαι και πώς μπορείς να ξυπνάς για να φτιάξεις τη συναισθηματική σου κατάσταση και να φτιάξεις τη ζωή σου σε όλα τα επίπεδα. Αν τα ακολουθήσετε αυτό, παιδιά, αυτά τα οποία λέω μέσα στο βίντεο, θα δείτε πώς θα αλλάξετε. Αν έχετε απορίες, ελάτε να τις λύσουμε. Ελάτε να δουλέψουμε πάνω στις απορίες. Και θα βάλετε αυτές τις απορίες, θα τις κάνετε γνώση και μετά τη γνώση θα την κάνετε δύναμη και τη δύναμη θα την ακτινοβολήσετε από μέσα σας για να φτιάξετε τη ζωή που σας αξίζει. Σας αγαπάω. Είστε καταπληκτικοί, έχετε μια καταπληκτική μέρα, βγείτε έξω στη φύση για να απολαύσετε τη φύση, βγείτε έξω στη φύση και συνδεθείτε με τη φύση, βγείτε έξω στη φύση και κάντε διαλογισμό στη φύση, δημιουργήστε με τη φύση, η φύση είναι πάρα πολύ ψηλά σε δόνηση, όπως και εσείς είστε πάρα πολύ ψηλά σε δόνηση, σας αγαπάω, είστε καταπληκτικοί, να είμαστε.